Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη. Μια βραδιά πλημμυρισμένη από την πολύτιμη παρακαταθήκη δύο σπουδαίων προσωπικότητων του Ρεθύμνου που, αν και απόντες, θα είναι πάντα παρόντες. Ο λόγος για τον ηθικό αυτούργο της Ίδρυσης του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, πολιτικό και ανθρωπιστή Παύλο Βαρδινογιάννη, αλλά και τον πρεσβευτή του κρητικού πολιτισμού και επί 30 χρόνια πρόεδρο του Ομίλου, Στέλιο Κεγιαδάκη. Πιστεύω θα είναι με πολλά έντονα συναισθήματα και χαρά και λύπη, αλλά ο στόχος μας σε όλη η μεγάλη οικογένεια του Μυροκοφόρων Κρήτης είναι να συνεχίσουμε το δρόμο που χάραξε και το όραμα το οποίο είχε ο πρόεδρός μας. Αυτό λοιπόν το αλλιώτικο μνημόσυνο μας διδάσκει απόψε πώς να είμαστε όλοι μαζί, πώς να κρατούμε ή καλύτερα να κρατιόμαστε από τις αρχές και τις αξίες του τόπου μας. Πολιτιστικά Βαρδινογιάννια 2022 διεξήχθησαν χθες ένα χρόνο πριν τα 50 γενέθλια του Ομίλου Βρακοφόρων στην κατάμεστη από κόσμο πλατεία Μικρασιατών του Ιστορικού Κέντρου με το συγκρότημα του Μιχάλη Κουνάλη και τη Στέλλα Σιραγάκη να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Για μας η παρουσία στο Ρέθυμνο είναι πάντα ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι συνοδεύεται και από ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτισμού και της παράδοσης που ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης διαχρονικά έχει προσφέρει τα μέγιστα. Εδώ στην Κρήτη ξέρουν να τιμάνε ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην πατρίδα, που έχουν προσφέρει για τον πολιτισμό και που έχουν κάνει κατάθεση ψυχής για αυτά για τα οποία αγωνιστήκανε. Δεν ήταν ψεύτικη, ήταν αληθινή. Ιδιαίτερα συγκινητική όμως ήταν η πρωτοβουλία μελών του Ομίλου που την παραμονή της εκδήλωσης βρέθηκαν στον τόπο που πλέον αναπαύεται ο πρόεδρός του στην Αργυρούπολη για να του εφαιρώσουν ένα ριζίτικο τραγούδι. Παραμια παρμενίζε, παρμενίζεται. Για όσους τους έχουν γνωρίσει είναι πολύτιμες και πάρα πολύ ακριβές οι στιγμές που έχουμε ζήσει. Μπορεί η απώλεια να πονάει, αλλά τουλάχιστον λιένει η ύπαρξη, λιένει αυτή την αγωνία και τον πόνο, η ύπαρξη αυτών των κοινών στιγμών. Γιατί πιστεύουμε ότι όταν τιμάς τους ανθρώπους που προσέφεραν στον τόπο και δεν τους ξεχνάς, αυτοί οι νεκροί δεν πεθαίνουν ποτέ. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της συνδιοργάνωση και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου, αλλά και του Δήμου Αθηναίων.